Υποτίθεται ότι θα γίνει αναστολή, αλλά ξέρουμε καλά ότι η αναστολή οδηγεί σε κλείσιμο. Αν δηλαδή πάνε τα παιδιά σε άλλα σχολεία, να το πω με απλά λόγια, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει προηγούμενο να έχει ξανά ανοίξει το σχολείο. Το σχολείο τέλειωσε. Μετά. Υπάρχουν αιτήματα συγκεκριμένα για διάφορους χώρους για να φτιαχτούν σχολεία σε διάφορους δήμους, στη Θέρμη, στη Σκιέ, στην Καλαμαριά, στην Θεσσαλονίκη. Πετάνε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον, στο Δήμο Θεσσαλονίκη ενώ, πετάνε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον και είναι όλοι αρμόδιοι και αναρμόδιοι. Στο Υπουργείο μας πάει για μια ακόμα φορά ότι εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα. Βέβαια, προσέξτε πώς είναι, το Υπουργείο εδώ έχει προϊστάμενο την Υπουργό Εσωτερικών. Προϊστάμενο τύπη των Δήμων είναι Υπουργό Εσωτερικών, ο ίδιο είναι, αλλά κατά άλλα ο ένας είναι αναρμόδιο, ο άλλος αναρμόδιο, τα γνωστά. Εμείς είπαμε το εξής ως λύση άμεση, που δεν είναι λύση που προκρίνουμε βέβαια. Να γίνει επισκευή στο σχολείο μέχρι τις άμεσα, ώστε να μην κλείσει 19 του μηνός, άμεσα, και να προχωρήσουν, δηλαδή να πάρει παράταση λειτουργίας μέχρι το καλοκαίρι και να προχωρήσουν, αν προλαβαίνουν να χτίσουν νέο σχολείο, εάν δεν προλαβαίνουν όμως, να χωροθετήσουν σε οικόπεδο και να πάνε με λιόμενα βαρέως τύπου, όχι κουβούκλια και τα λαφρουτύπου που δεν μπορούν να μπουν τα παιδιά μέσα με τα μαξίδια, που είναι κανονικά κτίρια, εάν δεν προλαβαίνουν. Και βέβαια το πρόβλημα θα λυθεί όταν φτιαχτεί πρόγραμμα στεγαστικό για όλα τα σχολεία, γιατί από ό,τι μάθαμε και όλα τα υπόλοιπα σχολεία, και ειδικά της ειδικής αγωγής, είναι σε μαύρο χάλι, όπως και του Κορδελιού. Το πρόβλημα είναι κεντρικό, είναι δικαίωμα του παιδιού και συνταγματικό, αυτό το σύνταγμα που έχουμε τέλος πάντων, και διεθνές δικαίωμα των παιδιών, η μόρφωση. Δεν μπορεί κανένας δήμαρχος να το αρνηθεί. Και η μεταφορά αυτών των παιδιών σε άλλα σχολεία πρακτικά σημαίνει διακοπή της εκπαίδευσης. Το λένε και οι ίδιοι οι γονείς, γιατί και δεν μπορούν να μετακινηθούν με τα μαξίδια, γιατί είναι χώροι που δεν μπορούν να τα φιλοξενήσουν, και είναι δύσκολο, είναι υπεράριθμα ήδη τα σχολεία που θα πάνε και ακατάλληλα, και λόγω μερικών ιδιαιτεροτήτων όπως είναι ο αυτισμός, είναι πολύ δύσκολη προσαρμογή. Είναι πρακτικά βέβαιο, όπως λένε και οι γονείς, ότι αποκόπτεται το δικαίωμα στη μόρφωση από αυτά τα παιδιά. Εμείς πρέπει να το πάμε μέχρι τέρμα. 19 Φλεβάρι, εάν δοθεί αυτή η προσωρινή λύση που λέμε, δεν θα το κουνήσει κανένας, το σχολείο θα πρέπει να μείνει ανοιχτό. Και ας πάρει ο καθένας την ευθύνη του. Και ο Υπουργός και η Περιφέρεια, αν θα συνεχίσει να στέλνει με τα λεωφορεία τα παιδιά εκεί, και η Δήμη. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Και δεν είναι ένα μόνο πρόβλημα με την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχουν αυτά τα παιδιά. Είναι πρόβλημα πανελλαδικό. Αν με μια καταγγελία για καταλληλότητα κτηρίου, που είναι όντως έχει θέματα, ο περιβάλλοντος χώρος, κυρία. Κλείνει ένα σχολείο με 56 μαθητές, σκεφτείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όταν από τις 14.000 σχολικές μονάδες οι 9.000 είναι πάνω από μισό αιώνα ζωής, όταν είναι όλα με βασιλικά διατάγματα του 50 για την αντισεισμική θωράκιση, σκεφτείτε μετά να πηγαίνει ο καθένας να κάνει και μια καταγγελία και με το πρόσχημα αυτό να κλείνει και ένα σχολείο. Θα πάμε δηλαδή σε μια κατάσταση χιονοστιβάδας. Απαιτούμε σύγχρονη στέγη, είναι ευθύνη δικιά τους που αυτά τα παιδιά δεν έχουν καλά σχολεία. Συνολικά του κράτους, αλλά δεν είναι η λύση να τα κλείσουμε. Η λύση είναι να έχουν σωστά σχολεία και να φτιαχτούν νέα για να λυθεί συνολικά το πρόβλημα.